Με συνεχείς κινητοποιήσεις, η εκπαιδευτική κοινότητα αντιδράει και απορρίπτει τα νέα ορολόγια προγράμματα που ανακοινώθηκαν για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που περιορίζουν ακόμα περισσότερο τη γενική παιδεία στο Λύκειο, εξαφανίζοντας σχεδόν από αυτό όλα τα μαθήματα κοινωνικών επιστημών και όποια καλλιτεχνικά μαθήματα υπήρχαν ανάμεσά τους και το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, που ήταν πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα. Σύμφωνα με τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν, στα γυμνάσια η οικιακή οικονομία συρρυκνώνεται σε μία ώρα τη βδομάδα, ενώ στα λύκεια αναλυτικά έχουμε. Στην πρώτη τάξη, τα αγγλικά και η πληροφορική γίνονται υποχρεωτικά από μαθήματα επιλογής που ήταν και καταργούνται τα μαθήματα επιλογής γεωλογία, διαχείριση φυσικών πόρων, ελληνικός και ευρωπαϊκός πολιτισμός, καλλιτεχνική παιδεία. Καταργούνται επίσης οι ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες περνούσαν και καλλιτεχνικές δράσεις. Τέλος, το μάθημα πολιτική παιδεία από 3 ώρες που διδάσκονταν μειώνεται στις 2 και θα είναι πλέον το μοναδικό μάθημα κοινωνικών επιστημών που μένει να διδάσκεται σε ολόκληρο το Λύκειο, καθώς από τις επόμενες 2 τάξεις εξοβελίζονται οι κοινωνικές επιστήμες. Στη Δευτέρα Λυκείου καταργείται το μάθημα Σύγχρονος Κόσμος, Πολίτης και Δημοκρατία, καθώς και το μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών, που στη θέση του οποίου μπαίνουν τα λατινικά. Ενισχύεται κατά μία ώρα η πληροφορική και η φυσική αγωγή, τα αγγλικά γίνονται υποχρεωτικά, όπως και η δεύτερη ξένη γλώσσα, ενώ στην ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών αλλάζει η αναλογία των ορών φυσικής και των μαθηματικών. Στην τρίτη λυκείου εισάγεται το περιβόητο κόντρα μάθημα, που θα είναι τα μαθηματικά για την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών και η ιστορία για τις υπόλοιπες ομάδες προσανατολισμού. Ενισχύεται κατά μία ώρα η φυσική αγωγή, τα αγγλικά γίνονται υποχρεωτικά και τα λατινικά από μάθημα επιλογής γίνονται υποχρεωτικό στην ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών από το σχολικό έτος 2021-2022. Τα υπόλοιπα μαθήματα επιλογής, που ήταν το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο, καταργούνται, ενώ δεν θα υπάρχει δεύτερη ξένη γλώσσα. Σαφής στόχος της κυβέρνησης φαίνεται ότι είναι η εξοικονόμηση εκπαιδευτικών από το σχολείο. Από Σεπτέμβρη θα έχουμε επί της ουσίας απολύσεις χιλιάδων εκπαιδευτικών αναπληρωτών. Αυτή τη χρονιά δούλεψαν στις ειδικότητες που θίγονται χιλιάδες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι το φθινόπωρο, με την κατάργηση του κλάδου τους, των ειδικοτήτων και των μαθημάτων επί της ουσίας, δεν θα ξαναδουλέψουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επιπτώσεις στην ειδικότητα τη δικιά μας είναι ότι χρειαζόμαστε πάρα πολλά σχολεία για να συμπληρώσουμε ωράριο. Δεν μπορούμε να πάρουμε θέσεις ευθύνης στα γυμνάσια, γιατί δεν το επιτρέπει το ωράριό μας. Καθώς επίσης και στους συναδέλφους οι οποίοι απασχολούνται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τους σωθεί σιγά σιγά στην ανεργία. Σοβαρές όμως θα είναι και οι συνέπειες αυτών των αλλαγών για το μορφωτικό χαρακτήρα του σχολείου, καθώς το Λύκειο συνεχίζει να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τη γενική παιδεία. Η εξαφάνιση επί της ουσίας μιας σειράς διδακτικών αντικειμένων και των αντίστοιχων κλάδων, η εξαφάνιση δηλαδή των κοινωνικών επιστημών, των μαθημάτων, των τεχνών κτλ., αποστεώνει τον όποιο παιδαγωγικό χαρακτήρα έχει το Λύκειο, το αποστεώνει από την γενική μόρφωση, το προσαρμόζει στο σκληρό πυρήνα των μαθημάτων που θα εξετάζονται στις πανελλαδικές και ταυτόχρονα στην πιο κρίσιμη ηλικία το απογυμνώνει από τα μαθήματα της γενικής παιδείας, όπου καλλιεργούν την προσωπικότητα του μαθητή, του νέου ανθρώπου, του παιδιού, από τα μαθήματα των κοινωνικών επιστημών, της τέχνης κτλ. Επιχειρείται με τα νέα ορολόγια προγράμματα μία αλλαγή του προσανατολισμού του σχολείου, όπου αυτό το σχολείο θα βγάζει μαθητές οι οποίοι θα ξέρουν συγκεκριμένες γλώσσες, αποσπασματικά εντελώς, και την γλώσσα τη φυσική, αλλά και τη γλώσσα της πληροφορικής και των μαθηματικών. Με αποτέλεσμα να βγάζει μαθητές στο σχολείο αυτό που είναι συμβατή με την αγορά εργασίας. Αυτός δεν είναι ο ρόλος του σχολείου. Αυτό πρέπει να αλλάξει και πρέπει να καταλάβει το Υπουργείο ότι η οικονομική εκπαίδευση είναι σημαντικό στοιχείο του προγράμματος σπουδών των μαθητών. Είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορεί να την κρύψει κανείς και επίσης ευρύτερα οι κοινωνικές επιστήμες. Δεν μπορούν να εξαφανιστούν από το Λύκειο οι κοινωνικές επιστήμες. Έντονες είναι οι αντιδράσεις για την εξαφάνιση των μαθημάτων της τέχνης από το Λύκειο. Η τέχνη θα έλεγα ότι έχει άμεση σχέση με τη ζωή. Χωρίς τέχνη δεν υπάρχει ζωή.
Βλέπετε, παρακολουθώντας το οτιδήποτε υπάρχει στη φύση, έχει μία αρμονία και μία δομή η οποία είναι πάρα πολύ ουσιαστική. Με την τέχνη εμείς τι κάνουμε? Προσπαθούμε να αφυπνίσουμε όλες αυτές τις αισθήσεις και να προάγουμε το ανθρώπινο στοιχείο, το οποίο τον τελευταίο καιρό εξαλείφεται όλο και πιο πολύ, γιατί η τεχνολογία παίρνει μεγάλο μέρος της συνείδησής μας. Αφαιρούν λοιπόν την τέχνη από όλες τις ώρες, δεν υπάρχει τέχνη στο Λύκειο καθόλου. Δεν μιλάμε όμως για μια επίθεση σε γνωστικά αντικείμενα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για την επίθεση στην τέχνη και στον πολιτισμό. Την επίθεση στην αμφιβολία, στην αμφισβήτηση, στη δημιουργική σκέψη. Σε όλα αυτά που πρεσβεύουν τα καλλιτεχνικά μαθήματα. Να προσφέρουν καθηγητές, να μην έχουν κενά, να προσφέρουν όλα αυτά που χρειάζονται, αίθουσες διδασκαλίας, εποπτικό υλικό, και να ομορφύνουν τα σχολεία μας και να μπορούν και οι εκπαιδευτικοί αισθητικής αγωγής να διδάξουν στα παιδιά τέχνη. Και εγώ ως μαθήτρια και συζητώντας και με άλλους μαθητές μου, η άποψη γενικά είναι αρνητική, ότι γιατί να γίνει αυτό, γιατί είναι από τα λίγα μαθήματα που μπορεί είτε ο μαθητής να ξελαφρωθεί, είτε να ανοίξει πόρτες σε ένα μαθητή που μπορεί να έχει αγάπη για τέτοιου είδους θέματα και να μην μπορούν οι γονείς να το πληρώσουν. Ανάμεσα στα μαθήματα που φεύγουν είναι και το ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο που είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Αυτό τι σημαίνει για τους μαθητές? Ότι ουσιαστικά δεν θα έχουν και την ευκαιρία να δώσουν για να πάνε σε αρχιτεκτονικές σχολές, είτε γενικά τους κλείνει πολλές πόρτες για το μέλλον τους. Πέρα από όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε σε ένα μάθημα τέχνης, ζωγραφική, σχέδιο, χρώμα κλπ., προάγω τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια, μία δράση, τη δράση στη θάλασσα. Πηγαίνουμε λοιπόν με τα παιδιά του σχολείου, τα οποία μπορεί να είναι από 30 μέχρι 40, έως και 50 και 70 άτομα, και φτιάχνουμε όλοι μαζί ένα γλυπτό στη θάλασσα. Ένα γλυπτό όμως. Παράδειγμα, είχαμε κάνει με μία τάξη τον Γιούλιβερ. Ήταν 20 μέτρα. Και κάποια στιγμή φωτογραφηθήκαμε όλοι γύρω από αυτό. Η αίσθηση των παιδιών να αγγίξουν τη γη και να παράγουν ένα έργο όλοι μαζί είναι όλη η σημασία της λέξης, της τέχνης και όλη η σημασία της ζωής βασικά. Έχω παραδείγματα παιδιών τα οποία ήταν με πολύ σοβαρά θέματα κοινωνικοποίησης ή παιδιά τα οποία είχαν Asperger, είχαν πάρα πολλές ψυχικές δυστυχώς δυσλειτουργίες. Λόγω της εποχής πιστεύω, και μέσα από αυτή τη διαδικασία μπήκανε σε μία άλλη ροή ζωής. Άρχισαν να βλέπω πλέον τα χαμόγελά τους, άρχισαν να κοινωνικοποιούνται, άρχισαν να παράγουνε και βγάλανε έναν άλλο εαυτό. Δηλαδή ποιον? Έναν δημιουργικό εαυτό και έναν χρήσιμο άνθρωπο για την κοινωνία. Την τέχνη έτσι κι αλλιώς την είχανε του πεταμάτου. Τώρα εμπράκτος αποδείχτηκε ότι δεν θέλουν καθόλου την τέχνη στο Λύκειο. Σε μια ηλικία που τα παιδιά είναι όριμα να δημιουργήσουν, να κατευθυνθούν προς σχολές καλών τεχνών, αρχιτεκτονική και άλλες παρεμφερείς, τους κόβουν τη δυνατότητα να μορφωθούν μέσα από το δημόσιο σχολείο και στέλνουν στην παραπαιδεία κατευθείαν. Τα παιδιά θα τρέχουν στα φροντιστήρια. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο τα φροντιστήρια στην Αθήνα που μπορούν να πάνε τα παιδιά κακώς, αλλά είναι και τα παιδιά στην επαρχία, σε νησιά, που αυτά τα παιδιά τώρα, ενώ οι καλλιτέχνες βρίσκονται στα γυμνάσια και μπορούν με απόσπαση να πάνε να τα διδάξουν, τώρα αυτά τα παιδιά είναι εγκαταλελειμμένα. Απαραίτητα, ο άνθρωπος πρέπει να μάθει τι σημαίνει τέχνη και να αφυπνίσει τις αισθήσεις του και την όρασή του και την ακοή του και την επικοινωνία με τους άλλους. Με τον κορονοϊό όλα αυτά έχουν πάει πίσω, αλλά πάλι πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία επανένταξης της συνειδητοποίησής μας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίρνει τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ, που με στόχο την εξοικονόμηση εκπαιδευτικών είχε μειώσει μαθήματα και ώρες σε δημοτικά και γυμνάσια, ενώ μετέτρεψε την τρίτη λυκείου σε φροντιστηριακό έτος για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουμε έτσι. Βήμα πρώτο από ΣΥΡΙΖΑ. Οι μαθητές στη ΓΑΜΑ Λυκείου διδάσκονται μόνο τα μαθήματα των πανελλαδικών, συνθρησκευτικά και γυμναστική, συν ένα μάθημα επιλογής, που ήταν ειδικό μάθημα των πανελλαδικών, παραδείγματος χάρη σχέδιο αγγλικά. Βήμα δεύτερο από τη Νέα Δημοκρατία. Με τα νέα ορολόγια προγράμματα, οι μαθητές στην τρίτη λυκείου θα διδάσκονται μόνο τα μαθήματα των πανελλαδικών, συνθρησκευτικά, γυμναστική και αγγλικά, και δεν υπάρχουν μαθήματα επιλογής. Εμπρός,
Εάν το συνδυάσει κανείς με την Τράπεζα Θεμάτων, αν το συνδυάσει με τη σταθερή επιδίωξη της κυβέρνησης να καθιερώσει το εθνικό απολυτήριο, επί της ουσίας τα περιττά μαθήματα φεύγουν. Μένουν τα μαθήματα τα οποία θα προετοιμάζουν τα παιδιά αυστηρά και μόνο για τις εξετάσεις. Δηλαδή, ένα λύκειο όχι απλά δεξιοτήτων, αλλά θα ενταθούν οι ταξικοί φραγμοί, θα ενταθεί ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του σχολείου. Και αυτό κάνει επί της ουσίας η κυβέρνηση. Το κάνανε και οι προηγούμενες σε περιορισμένο βαθμό στην τρίτη λυκείου. Έρχεται αυτή η κυβέρνηση να το ολοκληρώσει και με τις τρεις τάξεις του λυκείου, να αυξήσει δηλαδή τις εξετάσεις, το εξεταστικό κάτεργο, την εξεταστική αρένα, όπως λέμε, για τα παιδιά. Αυτό θα έχει συνέπεια όχι μόνο στην ποιότητα της μόρφωσης, αλλά επί της ουσίας και στη δυσκολία των ίδιων των παιδιών, των λαϊκών οικογενειών, να ανταποκριθούν σε αυτόν τον κυκαιώνα των εξετάσεων και στην προσπάθειά τους να μορφωθούν τα παιδιά. Και όχι μόνο μας αφαιρούν την ελευθερία του πνεύματος μέσω των καλλιτεχνικών μαθημάτων και της κοινωνιολογίας, αλλά επίσης μας αφαιρούν και παραπάνω από τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που είχαμε, μας προκαλεί παραπάνω πίεση και κούραση, όχι σε εμάς μόνο, αλλά και στους γονείς μας που αναγκάζονται να πληρώνουν όλα αυτά τα κενά, όπως έλλειψη καθηγητών, φροντιστήρια κτλ. Ουσιαστικά απομακρύνεται ακόμα περισσότερο η ολοκληρωμένη μόρφωση των παιδιών μας και είναι χαρακτηριστικό το ότι ακόμα και μαθήματα που είναι πανελλαδικώς εξεταζόμενα πλέον δεν θα διδάσκονται στο σχολείο. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι χιλιάδες γονείς θα στραφούν ακόμα περισσότερο στην ιδιωτική εκπαίδευση ή στα φροντιστήρια και αυτό είναι, αν το θέλετε, και το επιστέγασμα της αντίδρασής μας ότι διαμορφώνεται κυρίως ένα λύκειο που θα έχει μοναδικό στόχο την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποστεωμένο από κάθε έννοια γενικής μόρφωσης. Και καταλαβαίνετε ότι όσο οι γονείς στρέφονται στα φροντιστήρια, όσο η παιδεία δεν δίνεται ολοκληρωμένα, δημόσια και δωρεάν για τα παιδιά μας, εμείς οι γονείς θα αντιδρούμε και θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για το σχολείο που ονειρευόμαστε.